Κύριος Περδίγης. Και να πω ότι αφορά ακριβώς για την κατάργηση των μεταβιβαστικών στη διαδικασία της μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας. Μια διαδικασία η οποία επί του παρόντος είναι πολύ περιορισμένη και συγκεκριμένη. Εμείς κάνοντας την έρευνα μας εντοπίσαμε μισθώσεις συνήθως κρατικής περιουσίας. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία στα σκαριά σε λίγο μεταξύ της κυβέρνησης και της Αρχιεπισκοπής για το γνωστό τεμάχιο στη Γεροσκήπου. Και συνήθως αυτό που γίνεται είναι μίσθωση για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, στις οποίες ακριβώς επιχειρήσεις λόγω της επιστροφής στο ΦΠΑ δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει αυτή η σχέση. Δηλαδή θα βρεθούμε σε καταστάσεις που θα επιστρέφεται και το ΦΠΑ, δεν θα πληρώνουν ούτε και τα μεταβιβαστικά στο τέλος. Να θυμίσω ότι στην πρώτη αρχική συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του κτηματολογίου είπε ότι έχει νόημα αυτή η πρόταση νόμου του κ. Αβέροφ. Είχαμε μία διαμαρτυρία στην επαρχία της Λάρνακας. Απίθυνα γραπτή επιστολή και κατεπήγωσαν προς το Διευθυντή του Κτηματολογίου να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες. Όχι το πρόσωπο, την τοποθεσία. Δεν με απάντησε και ούτε θα με απαντήσει, υποψιάζομαι. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολλά κενά και έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις για το 2011, που αφορά δηλαδή την κατάργηση των μεταβιβαστικών σε σχέση με τις συμφωνίες μίσθωσης. Παρ' όλα αυτά είπαμε να δείξουμε καλή θέληση. Θα επιστρέψουμε ό,τι καλό στοιχείο έχουμε μέσα στη ψυχή και την καρδιά μας και στο μυαλό μας και να δείξουμε καλή θέληση. Και επειδή υπήρχε από καιρό πολύ αυτή η πρόταση για μείωση του φόρου προς τη θέμενη αξία όσον αφορά την αγορά ακινήτου από για κατασκευή πρώτης κατοικίας στα νεαρά ζευγάρια, μπήκε στο τραπέζι και υπήρχε μια δέσμευση. Και εμείς είπαμε το πιο λογικό, να πάνε όλα πακέτο. Και η κατάργηση των μεταβιβαστικών σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις και ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στην αγορά γης για πρώτη κατοικία και ό,τι αφορά το τρίτο που προέκυψε ενδιάμεσα και μπράβο του κ. Αβέροφ που έδειξε ευελιξία και καλή θέληση και έφερε και γι' αυτόν πρόταση νόμου, το υπαριθμόν 12, που αφορά την επιβολή ΦΠΑ σε μίσθωση κατοικίας. Όμως δεν εισακουστήκαμε. Η κατά πακέτο προσέγγιση δεν ακολουθήθηκε. Σήμερα θα ψηφίσουμε τα δύο από τα τρία του πακέτου και το τρίτο έκαμε καλή προσπάθεια ο κ. Αβέροφ, έδωσε πολλές υποσχέσεις, έδωσε κ. Νεοφύτο, είμαστε φίλοι που χρόνια γνωστοί που το στρατό μπορεί να το λέει ο κ. Αβέροφ. Λοιπόν, προσπάθησε και σήμερα με πολύ προσπάθεια και πολύ καλοσύνη να σας πείσει, μην ανησυχείτε, θα έρθει σύντομα και το τρίτο και σημαντικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, εμείς με όλη την αγάπη και την εκτίμηση και τον σεβασμό δεν εμπιστευόμαστε να δεσμεύουμε της κυβέρνησης, δεν θα ψηφίσουμε το 11, θα ψηφίσουμε το 12 με πολύ όρεξη και πολύ εκτίμηση και θα περιμένουμε και το τρίτο να έρθει με το καλό, αν έρθει, που θα αφορά ακριβώς τη μείωση του ΦΠΑ για αγορά γης για ανέγερση πρώτης κατοικίας για νεαρά ζευγάρια. Ευχαριστώ πολύ.